Αν είναι στο. Εντάξει, αυτό. Ακούω λίγο. Αν θεωρείται υποτιμητικό στον κόσμο του Παναθηναϊκού το Βάζελος, δηλαδή το Γάβρος είναι υποτιμητικό. Βεβαίω. Α, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Γάβρος είναι μικρό ψάρι. Ο Ολυμπιακός είναι καρχαρία. Και άμα θες να ξέρεις ιστορία, αυτό που λέει. Καταρχήν, μόλις σας λέγατε για το Γάβρος ότι είμαστε πολλοί, γι' αυτό μας λένε Γάβρος. Δεν ξέρω τι. Συνέχατο, συνέχατο. Αν πήρες γι' αυτό, εντάξει, δεν τον. Άλλο, τώρα τι λέει. Ναι. Άμα θες να μάθεις, η πραγματική λέξη δεν ήταν Γάβρος, ήταν Αρουρέι. Αρουρέι ήταν. Βεβαίως, παλιά. Παλιά. Τώρα που έχεις να γελάσει το χείλο σου που λέμε τόσα χρόνια, τι είναι η Αρουρέι? Ποιος μιλάει? Ο κύριος Μαλάτος. Ο Ολυμπιακός. Α, ο Αρουρέος. Ο πλην του μπάσκετ σε όλα πρώτος. Μπράβο, σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός. Άνοιξε το βιβλίο, άνοιξε το βιβλίο της ιστορίας. Βάλτα όλα κάτω, σαν σύλλογος. Ο αθλητής όλα τα σπορ και παντοτινός ο Παναθηναϊκός. Ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα με τίτλους. Γιατί το πίστευες αυτό που έλεγες και λέει τι γράφος του. Παλαιό πάλι ο Γιατζή. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Αφού βρίζεις μίλα. Μα δεν έβρισα εγώ, εμένα βρίσανε, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Καλά. Όταν κάποιοι πετάγονται θα την ακούνε. Όχι εγώ πάντως. Πετάγεται την ακούει. Εγώ δεν είχα σκοπό να πω, άμα φύγετε δεν το ξαναλέω κιόλας. Ραπτόπουλε, εγώ πήρα να μιλήσω για μένα, άλλος πετάχτηκε, σε σένα μίλησα. Ναι. Ωραία, λοιπόν πάμε. Αν διαβάσουμε την ιστορία των συλλόγων στην Ελλάδα, ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός. Γιατί το λένε Ηρακλήδες. Σε ομαδικά αθλήματα. Σε όλα, σαν σύλλογος. Σε όλα. Τα λες όλα, εννοείς και το softball. Τώρα μιλάς σε άνθρωπο που έχω 800 βιβλία, τα πάντα, όλο το συλλόγο κτλ. Ναι, εντάξει, κάπου εκεί είσαι. Τι μαγαποσφαίρεις λες, φίλε, το bridge. Το bridge που έχετε και κάτι τέτοια, το σκάκι έχω τον πανταβό. Ναι, είναι και ο Άγγελος ο Μεσάης που σου βάζει 8-2, είναι και ο Σαμαράς το 4-3 μες στο Καραϊσκάκι, είναι και ο Πανάκης που πέθανε πριν λίγο και το πήρε αίτητο μες στο Τηγάνι, το ποδηλατοδρόμιο, το θυμάσαι? Το Τηγάνι σου ρίξε 3. Τα θυμάσαι, τον Πανάκη το θυμάσαι, το χωρέσανα, 0-1 μες στο Τηγάνι, αίτητο. Άσο το Τηγάνι. Γιατί μίλαγες και για Ευρώπη πριν λίγο, μίλαγες για Γουέμπλε στο στοματάκι σου. Είσαι πίσω. Λοιπόν, πίσω τώρα, πίσω τώρα, γιατί πάει μια ζωή από κάτω θα είσαι. Άντε πάρε τα κλεμμένα σου. Πάρε τα κλεμμένα σου εκεί τώρα. 5.000 Πακιστανικό είναι το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι πακιστανικό, δεν μας είπες. Ποιο πακιστανικό ρε τα παραμύθια. Τα κάνανε εισαγωγή από το Πακιστάν αυτά. Για τον κύριο Θωμαίδη. Ναι. Το Χαριλάου έγινε το έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου, έλεγε ο δικό του. Το Χαριλάου έγινε το έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου. Κάτσε, κάτσε. Έτσι τώρα, κάτσε από κάτω, Γαβριέλα. Άντε κυράκια, γεια σου αυτό που λέει. Καλό βράδυ. Έπαιξε $1 εκατομμύριο τον Βέρεια Ολυμπιακός 1-2. Αλλά δεν ξέρω από εκεί δίνουνε στοιχεία, κύριε Θωμαίδη, είναι σαν την Ταϊλάνδη. Του δίνω είδηση, να έχει δουλειά. Έλα βάλε πέσε για το Δράκο τώρα. Ποιο Δράκο? Το παραμύθι τους ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής σε όλα τα σπορ και παντοτινός. Καλά σας κάνει ο Τσουκαλάς και σας δείχνει τα γεννητικά του όργανα, γιατί τέτοιοι είσαστε.